με απόφαση των διευθύνσεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κοζάνης, μετά τις παρελάσεις θα παρουσιάζονται ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί. Στα Ελευθέρια της πόλης, 11 Οκτωβρίου, η πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στις 25 Μαρτίου η δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σήμερα λοιπόν έχουμε όλα τα γυμνάσια και λύκεια της πόλης της Κοζάνης με χορευτικές ομάδες να μας παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα ελληνικών χωρών από όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Θα καλέσουμε τον Υφυπουργό Εσωτερικών Μακεδονίας Θράκης, κύριο Κωνσταντινίδη, για ένα χαιρετισμό. Χρόνια πολλά στις Ελληνίδες και στους Έλληνες, χρόνια πολλά στο έθνος μας, στον ελληνισμό. Τιμήσαμε πριν από λίγο, αποδώσαμε φόρο τιμής στους αγωνιστές του 21. Καμαρώσαμε τις μαθήτριες, τους μαθητές, τα σώματα ασφαλείας, τον ελληνικό στρατό, να παρελάβει. Ερχόμαστε σήμερα εδώ να απολαύσουμε τον πολιτισμό, την ιστορία, την παράδοση, όπως θα τον αποδώσουν οι σχολικές ομάδες, οι χοροδίες μας και τα τμήματα των χορευτικών συλλόγων. Υγεία, δύναμη σε όλους, πάντα ελεύθεροι. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε τον κύριο Κωνσταντινίδη. Χαιρετισμό θα απευθύνει σε όλους μας ο δήμαρχος της πόλης μας, της Κοζάνης, κύριος Κοκαλιάρης Γιάννης. Γεια σας αγαπημένα, χρόνια πολλά σε όλους. Η σημερινή μέρα σημαδοδοτεί δύο πράγματα, τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά για τη σημερινή μέρα. Είναι από μόνη της το μεγαλύτερο ιστορικό γεγονός στη χώρα μας, στην Ελλάδα μας. Αυτό μόνο που πρέπει να πω είναι ότι η συμβολή των νέων είναι πολύ σημαντική και επίσης να πούμε και για τη μαθητική παρέλαση η οποία ήταν εξαιρετική, ότι είναι η συμβολή, συμβολίζει τις θυσίες και τους αγώνες των παρελθόντων γενεών και την ελπίδα όμως για ένα καλύτερο μέλλον. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κουκαλιάρη και καλούμε τη Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης, κυρία Βόντσα, χαιρετισμό και να κηρύξει την έναρξη της σημερινής μας εκδήλωσης. Καλημέρα και από μένα. Χρόνια πολλά, τιμή στην Παναγία και στην πατρίδα και ας απολαύσουμε τα νέα παιδιά, τα παλικάρια και τις κοπέλες που θα πάρουν το νήμα της αγωνιστικότητας και της ομορφιάς του παρελθόντος και θα μας οδηγήσουν σε ένα πιο όμορφο μέλλον. Ευχαριστούμε τον χοροδιδάσκαλό μας, τον κύριο Αργύρη Παπαζήση, που έχει οργανώσει όλη αυτή την όμορφη γιορτή. Ευχαριστούμε τους γυμναστές των σχολείων μας, καθώς επίσης και όλα τα όμορφα και τα λατούχα παιδιά μας που θα μας χαρίσουν όμορφες στιγμές. Πάμε αμέσως να χορέψουμε!